Υπουργός για τα θρησκευτικά χρονήματα. Όχι, δεν είναι μικρή. Πήγαινε εκεί στα Θεοφάνεια, κάτσε. Σε βάση το θεσμό της Εκκλησίας, είσαι εκεί σαν πρωθυπουργός. Μη μου πετάξει το παιδί. Ως εκπρόσωπος της πολιτείας πήγε στην Αλεξάνδρου. Αλλά τι να κάνεις. Να φας φαγητό και να σου τρυπήσει το στομάχι. Το Περιστέρι, γιατί να μπει στη διαδικασία να λάβει μέρος στην τελετή. Από τη στιγμή που είναι άθεος. Ας πατήσει εμένα κάποιος άλλος. Γιατί αν δεν το κερδίσει ψηφίσεις. Το Περιστέρι, αν δεν το πετούσε το Περιστέρι, θα έλεγε να σταματήσει το χέρι του Πρωθυπουργού. Κυρία, ωραία μάτια θέλω εσείς, εσείς. Σωτηρία, την άποψή σας. Έλα το Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Αφήστε το κοινό να μιλήσει. Πιστεύω ότι του μίλησε και πολύ ευγενικά, δηλαδή ξεπέρασε τον εαυτό του στο πληθυντικό. Εμένα με εξέπληξε προσωπικά, δηλαδή ούτε μία κατάρα, ούτε μία. Μάλιστα. Τι γίνεται δηλαδή. Εδώ, εσείς τι λέτε, εσείς τι λέτε, εσείς δεν μπορεί. Συγγνώμη, τι είπα, το μίλησε ευγενικά ο Βρόσιος. Σας έχω στα μπάρι εσάς, ήξερα που θα δώσω μικρόφωνο. Όχι, γέλασα πριν που λέει πέταξε το Περιστέρι. Λέω, ας πέταγε ένα χεριδόνιο, ας πούμε, τι είναι Περιστέρι. Ορίστε. Και εξάλλου είναι και ωραίος όταν το πετάει το Περιστέρι. Να το μάθω να πετάει το Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε. Από εδώ έχει το κοινό άποψη. Έλα, δεν σου δώσα την άλλη φορά και το θέλω. Τι λες. Τι λέω ρε Σίδη, Βαγγέλη. Αφήστε να ακουστεί άλλη άποψη να πάμε παρακάτω. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Με ποιο δικαίωμα τώρα σαν ιερέας, επειδή θα πω, επειδή στην εκπομπή του κύριου Μένιου Φορτιώτη που την είχα δει, ο συγκεκριμένος ο Αμβρόσιος, ο κύριος Αρχιεπίσκοπος, πώς το λένε, είχε ο σε ένα βίντεο. Ο Δεσπότης. Ο Μητροπολίτης. Ναι. Δεν τα κατέχω εγώ. Ο Μητροπολίτης. Σε ένα βίντεο που είχε ο κύριος Μένιου Φορτιώτης, είχε καταραστεί για κάποιο θέμα όλους τους ανθρώπους. Τους έβριζε. Αλλά τον ξέρουμε. Όχι όλους τους ανθρώπους. Ναι, είχε στείλει ένα βίντεο. Λοιπόν, απλώς θα είμαι σύντομος, κύριε Στεφανίδη, γενικά. Το ξέρουμε ότι. Τη γλώσσα. Την ξέρουμε ότι είναι πολύ θυμούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε παρακάτω. Για να πω το διαγωνισμό και να συνεχίσουμε. 14.800. Διεκδικείτε δωράρες σήμερα. Καταπληκτικό αυτοκίνητο Renegade την Παρασκευή. Κλήρωση. Σε 3 και 1, δηλαδή έμεινε η σημερινή εκπομπή και άλλες 3 για να πάρετε το αυτοκίνητο. Το Jeep το Renegade. Τη σπορ έκδοση. Αλλά σήμερα στο τέλος της εκπομπής, ένας από εσάς θα πάρει αυτή το καταπληκτικό δώρο από την Vico, η οποία δεν προσφέρει μόνο την μακρόστενη τραπεζαρία 1,80x90x74 σε βέγγι ξύλο, τη βιβλιοθήκη, τον ντουλάπι με τα ράφια και τις καρέκλες της Rocky που είναι εξαιρετικές, έτσι λέγεται αυτό το μοντέλο. Αλλά προσφέρει και όλα τα υπόλοιπα διακοσμητικά που βλέπετε στην οθόνη σας, το σετ φαγητού, 20 τεμαχίων πορσελάνη στρογγυλό, το Sweet Home, προσφέρει επίσης τα ανοξείδωτα κουταλομαχαιροπύρουνα, μπισκοτιέρα, διακοσμητικά, βάζα, ριχτάρια, χαλάκια, ό,τι βλέπετε θα γίνει δικό σας σήμερα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε στους 2 αυτούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τι έλεγα στον πρόλογο, ότι άκουγα το πρωί το Δήμο Βερικιό, ο οποίος έλεγε... Έχεις και έναν έρωτα. Λοιπόν, εγώ βλέπω και τις 2 εκπομπές βέβαια. Βλέπω και την Κατερινά, την καινούργια, η οποία έχει μια εξαιρετική πορεία. Σωστό. Και όσο πάει και ανεβαίνει. Βλέπω και το Δήμο με τη Σταματίνα. Λοιπόν, έλεγε ο Δήμος ότι... Ήθελε να πάει ο Πάνος ο Καμένος στην αρκωμοσία του Τραμπ. Και ότι δεν έχει, λέει, πρόσκληση. Και έχει μόνο ο Πατούλης. Ας πάρει ο Πατούλης τον Καμένο μαζί του. Και έλεγε επίσης ο Βερικιός ότι θα πάει, λέει, μόνος του. Ναι. Χωρίς την Πατούλενα, έλεγε, γιατί έχει υποχρεώσεις. Έχει σχολείο. Να το ρωτήσουμε τον ίδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στεφανίδη, σε εσάς, τους ομοτράμπερς σας, το ρεύσο σκυλό και βεβαίως τους τηλεθεατές. Αύριο το πρωί έχετε φτιάξει βαλίτσες? Πιστεύω να τα φτιάξει η Μαρίνα. Όλα έτοιμα. Η Μαρίνα θα τα φτιάξει. Γιατί χρειάζεται ειδικό κουστούμι, φαντάζομαι, για την τελετή, η γραβάτα, μόνος... Εμείς είμαστε η Ελλάδα, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω την αυστηρά προσωπική πρόσκληση. Τη σύζυγο, γιατί δεν θα την πάρετε μαζί?
χαρακτηρά προσωπική. Ποια να πάρω. Τη σύζυγο. Ποια να πάρω. Τη σύζυγο και συγχρόνως με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και το επιχειρή της ομογένειας, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ορκομοσία του Τραμπ την επόμενη μέρα. Άντε να φέρετε και καμιά επένδυση να βοηθήσετε τον Τσίπρα εδώ λίγο. Να γεμίσετε τα ταμεία τη. Βέβαια, μακάρι. Πάνω απ' όλα δεν θα βοηθήσουμε τον Τσίπρα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους που μεγάλη ροή νέων φεύγουν στο εξωτερικό και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα όλων μας. Λοιπόν, έχω τα tweets, τα είδατε φαντάζομαι, έτσι. Τα tweets, τα έχετε δει. Θέλω να σας συγχαρώ που έτσι αντιμετωπίζετε με χιούμορ αυτή την ιστορία, γιατί είναι κάτι που τελικά έχει γυρίσει υπέρ σας. Σας έχει κάνει, λίγο ακόμα πιο αγαπητό από ό,τι ήδη είστε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πατούλη. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά την επόμενη εβδομάδα μετά τη μετάβασή μας από την Ουάσιγκτον να έχουμε κάτι σημαντικό. Καμιά φωτογραφία. Να σας κλείσω. Φωτογραφία, κύριε Πατούλη. Περιμένουμε καμιά φωτογραφία και βίντεο εκεί. Εγώ έχω ειδική παραγγελία. Θέλω τη Μελάνια οπωσδήποτε. Τη Μελάνια και την Ιβάνκα. Ιβάνκα, Μελάνια. Τα παιδιά και σύζυγο. Θέλετε να μου δημιουργήσετε πελάτες. Εγώ βασικά θα ήθελα τη Μαρίνα, να συνεννοηθώ με τη Μαρίνα, να την πάρετε μαζί, να μου στείλει φωτογραφίες με το φόρεμα το εντυπωσιακό και τώρα μου τα χαλάτε, αλλά τέλος πάντων. Είμαι τυχερός. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Είναι μοναδικός άνθρωπος. Τώρα συγγνώμη. Εντάξει, είναι, είναι πάνω απ' όλα γιατρός, είναι καλός γιατρός και ωραίος άνθρωπος. Και δεν είναι πολιτικά δήμαρχος. Είναι εξαιρετικός δήμαρχος. Είναι ωραίος ο Πατούλης, είναι καλός. Δεν θα σας λείψει η Μαρίνα τώρα από την εκδήλωση. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι ρε παιδάκι μου. Πρέπει να πάει έξω. Είναι δυνατόν. Σκάω και μόνο που στην ιδέα ότι δεν θα κάνει εμφάνιση. Ποια Μελάνη αγάπη, με την Πατούλη θα σου. Εννοείται. Ποια Μελάνη. Λοιπόν. Θα δούμε τα tweets. Μπες, βέβαια. Ωραία. Πάει μόνο ο Πατούλη στην ορκομοσία Τραμπ ή γενικά όποιο έχει χρυσά πόμολα στο σπίτι του. Όπως ο νέος πρόεδρος. Αναρωτιέται ο Μίλτος. Καλό. Ο Πατούλης στην ορκομοσία του Τραμπ. Δηλαδή, πόσο πιο περήφανος να αισθανθείς ως δημότης του Αμαρουσίου, του Μανχάταν της Αθήνας. Έτσι. Ξέρετε και τι άλλο έχει πίσω ο δήμαρχος Αμαρουσίου. Δεν έχετε μικρόφωνο, δώστε παρακαλώ. Α, τι. Ο Αμαρουσίου έχει και χρυσή καρδιά και η γυναίκα του και εκείνος. Πού το ξέρετε προσωπικά εσείς, έχετε, μάλιστα. Χρυσά παιδιά, απλά. Κοντά το μικρόφωνο σας. Πολύ καλά παιδιά είναι και καλά οι δύο. Παιδιά. Διαμάντια, είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον δήμαρχο και είστε τη δημαρχή. Είστε εδώ από το Μαρούσι, μένετε εδώ κοντά. Μάλιστα. Ο Πατούλης στην ορκομοσία Τραμπ, γιατί προφανώς του έστειλε φωτογραφίες από τα Χριστούγεννα και ένιωθε μια ταύτιση. Νίκη για τα εθνικά θέματα. Ο Πατούλης θα πάει στην ορκομοσία του Τραμπάκουλα, διαβάζω. Θα κάνουν διαγωνισμό πιανού το σπίτι λαμποκοπάει περισσότερο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Λένε τον Τραμπ Τραμπάκουλα, είναι καινούργιο. Υπάρχει αυτό στο Twitter. Υπάρχει στο Twitter. Τραμπάκουλα, ο ήρωας του Χαρικλίν. Πάρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Θέλω να σου πω. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη από σένα. Ο μπαμπάς μου. Για μένα τις κασέτες, λες, τις πράσινες και κόκκινες. Τις πράσινες και κόκκινες. Καρφώνομαι, δεν καρφώνομαι. Καρφώνεσαι για την ηλικία σου, Ειρήνη Αρβανίτη. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Έχω και μεγαλύτερα αδέρφια. Μόνο εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά που λέτε τώρα. Μόνο εσύ κράτα μόνο τις πράσινες κασέτες. Πράσινες και κόκκινες και κασέτες τελικές. Εσείς τις φτιάξατε. Τοποποίηση είναι αυτό. Έλα πάμε. Εσείς τις φτιάξατε. Ακόμη αναμένουμε. Έλα, έλα, προχώρα. Ακόμη αναμένουμε καταγγελία του Υπουργού Πάνου κατά της παγκόσμιας διαπλοκής που πρόσκληση για την ορκομοσία Τραμπ πήρε μόνο ο Πατούλης. Να καλέσει ο Τραμπ μία μέρα σπίτι του τον Γιώργο Μάγκα να κάτσει σε καμιά χρυσή μπερζέρα να τον ψάχνουμε για χρόνια. Αυτά λοιπόν, είδαμε στο Twitter. Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι. Λίλα του Στόρι! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημόσιος υπάλληλος είμαι στο ΕΤΑ, δουλεύω στο Τμήμα Διαχείρισης Τουριστικών Ακινήτων. Τι έγινε με το χιονοδρομικό του Παρνασσού? Τι γελάτε? Σήμερα έγινε ένα πρόβλημα με το χιονοδρομικό του Παρνασσού. Σήμερα δεν έγινε, πότε έγινε?
Πότε έγινε το Σαββατοκύριακο. Α, εμάς σήμερα ήρθαν τα νέα στην υπηρεσία. Δεν έχουμε και ίντερνετ βέβαια. Δεν περιμένουμε το Σαμαρά να μας βάλει free wifi. Δεν μας έβαλε ποτέ. Αλλά δεν το χρειαζόμαστε κιόλας να σου πω. Μόνο προσκέντζες παίζουμε στο PC. Τέλος, μου φαίνεται περίεργο που έγινε αυτό. Εμείς το ελέγχουμε αυτό το θέμα. Συνεχώς το ελέγχουμε. Δηλαδή, έχω φέρει και αυτό το φάκελο που αφορά το χιονοδρομικό και το έχουμε κάθε μέρα τον ανοίγουμε εδώ πέρα. Περίμενε, κάτσε λίγο. Δεν είναι σκόνη, είναι τάλκ. Τι, όχι, λέω, μήπως νόμιζες ότι είναι σκόνη επειδή το έχουμε σε ένα ράφι αφημένο από το 2003. Όχι, βέβαια. Θα με πιάσει ενεργία μου τώρα. Όχι. Ο φάκελος του Παρνασσού για να δραμικό. Εδώ το έχουμε, το ανοίγουμε, το αερίζουμε. Βάζουμε, βγάζουμε χαρτιά. Θες να δεις ότι είναι τάλκ, να στο δείξω. Τάλκ είναι! Σκόνη, το φεγγεράκι. Αλήθεια! Τάλκ! Το ανοίγουμε, το αερίζουμε, βάζουμε, βγάζουμε, ελέγχουμε. Εκεί να σας αποδείξω τώρα. Είναι ένα χαρτί πρόσφατα μπήκε μες στο φάκελο για να δείτε ότι τον ανοίγουμε συχνά. Απόδειξη συντήρησης lift. 6 Δεκεμβρίου 2007. Όχι, αποκλείεται τώρα, λάθος είναι αυτό. Το καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος. Έχει πέσει τάλκ και έχει σβηστεί το ένα, 17 εννοούσε. Τέλος πάντων, να μην το... άστο. Θέλω να σου πω... Θα σου πω ότι αυτό που έγινε προχτές, Σαββατοκύριακο είναι ένα τυχαίο που έγινε, που πάγωσαν τα λίφτ, ρε παιδί μου, και από ό,τι άκουσα δηλαδή έγινε ουρά. Αυτό είναι τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά κακών συμπτώσεων. Πώς να σου το πω, καταρχάς στις κακές καιρικές συνθήκες, χιόνιζε. Και φυσούσε κιόλας. Πού να το φανταστούμε ότι χιόνιζε και φυσάει σε χιονοδρομικό. Σου έχει ξανατύχει ένα ποτέ. Εσύ που είσαι και νέος και πας. Όχι, ορίστε, να το λέει. Οπότε λογικό που πάγωσαν τα lift, όπως είχα παγώσει και αλατιέρο στην Μπουτάρη. Αυτές τα ίδια είχαν πάθει. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Εν πάση περιπτώσει όμως. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα το διορθώσουμε το θέμα. Έχουμε επιληφθεί, θα προκηρύξουμε και διαγωνισμό να αναλάβει μια εταιρεία τη συντήρηση των lift και σε 5-6 μήνες θα είναι όλα έτοιμα τον Ιούνιο να πάτε για σκι. Τι θέλετε. Τι θέλετε τώρα, τι τώρα να σας πω. Το άλλο αποκλείεται. Εγώ δεν σου πω ψέματα. Εγώ είμαι αυθεντικός δημόσιος υπάλληλος. Δεν πω ψέματα σαν το Τζίπρα που το παίζει Θεός. Θεός. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν κατάλαβα μόνο. Δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο Μπακογιάννης. Να μεταφερθεί, λέει, η διοίκηση του χιονοδρομικού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας. Το καταλαβαίνω. Επειδή έτυχε να μας κολλήσουν 6.000 άτομα μια μέρα σε μια ουρά. Συγγνώμη, εμείς καλό τους κάναμε. Γιατί από τους 10 που κάνουν σκι, ο ένας τραυματίζεται. Φαντάζομαι τώρα από αυτά τα 6.000 άτομα που δεν καταφέραν τελικά να κάνουν σκι, πόσο σώσαμε από τον τραυματισμό. Πού να το φανταστούμε 6.000 άτομα θα φρακάρουν. Καταρχάς, εμείς έχουμε στηριχτεί σε έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες δεν είναι των χιονοσπορ. Εμείς φανταζόμασταν ότι μια τέτοια κρύα μέρα ο Έλληνας θα γίνει ένα με τον καναπέ του. Ότι θα αφήσει αποτύπωμα ο κόλος του στο μαξιλάρι. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Πού να φανταστούμε 6.000 κόλλοι θα σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε στο χιονοδρομικό να το φρακάρουν. Δεν είναι και περίεργο. Τόσο πολύ μας έχει αλλάξει η κρίση. Μήπως να μας το εξηγήσει και ένας ψυχολόγος αυτό. Μήπως επειδή είμαστε φτωχοί θέλουμε να νιώσουμε ότι είμαστε λίγο πλούσιοι Ελβετοί και πάμε και φρακάρουμε τα χιονοδρομικά. Μου φαίνεται λίγο πιθανή εξήγηση. Δεν φταίμε όμως η υπηρεσία μας για τα ψυχολογικά σας, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, οι άλλοι αστυνομικοί τους είδες με το ποδήλατο που κάνουν περιπολία που βγάλανε και μία selfie πάνω στην Ακρόπολη. Τους είδες. Περιπολία με ποδήλατο. Πού είμαστε, στο Άμστερνταμ. Και αυτό ψυχολογικό μου φαίνεται ότι είναι. Τέλος πάντων όμως ότι εντάξει, έχει κάποια στραβά η χώρα. Δεν μπορώ να πω. Αλλά κάντε υπομονή. Κάνει πολιτικό φορέα η Ραχίλη Μακρύ, θα διορθωθούν όλα. Πολιτικό φορέα. Κάνει πολιτικό φορέα. Βεβαίως. Είναι αυτό που έλειπε από τη χώρα. Πολιτικός φορέας Ραχίλη Μακρύ. Το έχει ακούσει αυτό ο Σόιμπλε. Να θα του πάει. Ο Τραμπ.
Ο Πατούλης, λέω, πάει στον Τραμπ. Είναι σίγουρο ότι πάει για την αρκομοσία. Μήπως πάει να τσεκάρει τη διακόσμηση στο σπίτι. Να στείλει πληροφορίες στη γυναίκα. Έφυγα. Γεια σας. Βόρεια Ελλάδα 4-6, Κεντρική Ελλάδα 3-9, Νησιά 9-16, Αττική 9-13, Θεσσαλονίκη 3-8. 157 αθλητές προσλάβανε στο δημόσιο. Τα ακούσατε? Κι εγώ αθλητής ήμουνα. Στο δημόσιο απλά έχω αλλάξει λιγάκι όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο, Λιλάκι, μπράβο. Λίλα το story. Λοιπόν, διάβαζα. Έχουμε μία πιο νέα είδηση. Έχουμε το ξέσπασμα της Πολαρούπα στην δίκη του επαναστατικού αγώνα. Εκτός αυτού όμως, διάβαζα με μεγάλο ενδιαφέρον πώς συλλάβανε σε ένα ίντερνετ καφέ της Νέας Σμύρνης ένα συνεργό σύμφωνα με την αστυνομία της Πολαρούπα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι... Πώς τον παρακολουθούσαν, που μπήκε, έμπαινε αυτό στο ίντερνετ καφέ και μετά υπήρχαν κρυφοί αστυνομικοί μέσα ως πελάτες που μπαίνανε και του κλέβαν τους κωδικούς. Και αφού του κλέβαν τους κωδικούς, βλέπαν τα mail και τις επαφές και τι κινήσεις έκανε. Δηλαδή έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε το Θεοδόση πάνω να μας πει και τις δύο ειδήσεις, τηλεφωνική μας γραμμή, να το πούμε και περαστικά από τον Αρουστούλη στις τελευταίες μέρες. Θεοδόση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Λοιπόν, πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μην ξεχνούμε ότι ο 34χρονος είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά οδήγησε στα ίχνη της Πόλας Ρούπα, η οποία σήμερα όμως είχε ένα ξέσπασμα στα δικαστήρια. Είναι σε εξέλιξη η δίκη της δεύτερης γενιάς του επαναστατικού αγώνα, με χαρακτηριστική της την φράση ότι όταν θα ξαναβγω θα τους ξεριζώσω την καρδιά. Όσον αφορά το ότι το παιδί της πήγε, ο μικρός Λάμπρος, τον πήγαν σε ψυχιατρίο σύμφωνα με την ίδια και ονοματίζει συγκεκριμένους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής χαρακτηριστικά. Τους ονοματίζει τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή, τους κατονομάζει. Ναι, βέβαια, αναφέρονται και τα ονόματά τους, κανονικά τους κατονομάζει μέσα στο δικαστήριο, λέγοντας ότι εγώ τους έβριζα και τους χτυπούσα για να μου κάνουν μήνυση να έρθουμε εδώ στα δικαστήρια να το πούμε, να μιλήσουμε και για το παιδί. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι είπε η Πόλα Ρούπα, ήταν το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, μαζί μου, αλλιώς θα τους εξηγούσα το όνειρο, υπονοώντας ότι την στιγμή της σύλληψής της σαφώς και η ίδια δεν θα κάθονταν άπραγοι να την συλλάβουν, όπως κάθισε τώρα, που η πρώτη της φράση ήταν «παρακαλώ προσέξτε το παιδί». Αυτά όσον αφορά τη Ρούπα, διότι πράγματι, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος, ο ποινικός, ο 37χρονος ληστής, είναι ο άνθρωπος που οδήγησε άθελά του στην σύλληψη της Ρούπα. Ήταν τόσο έξυπνος, τόσο καταρτισμένος, ώστε το κινητό του, πρέπει να σας πω, ότι το έκλεινε μία ώρα πριν πάει στο σπίτι του ή επισκεφτεί την Ρούπα ή φιλικά του σπίτια. Αυτό έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς. Πρόσεξαν, παρακολούθησαν προσεκτικά, τον είδαν να πίνει σε ίντερνετ καφέ στη Νέα Σμύρνη, που ήταν το στέκι του. Περνούσε από εκεί κάθε πρωί, συγκεκριμένη ώρα. Τον έβλεπαν σε συγκεκριμένο υπολογιστή, συνομιλούσε με συνεργούς του εκτός των φυλακών, αλλά όπως διαπιστώθηκε και από την εξερεύνηση του υπολογιστή, συνομιλούσε και με άτομα μέσα από την φυλακή. Ζευγάρι αστυνομικών πήγε στο ίντερνετ καφέ, ήθελε να πιούνε τον καφέ τους και να χαζέψουν λίγο στους υπολογιστές, μόνο που ο υπολογιστής ήταν αυτός που είχε χρησιμοποιήσει λίγο πριν ο 37χρονος. Πήραν όλα τα δεδομένα, επανέφεραν όλες τις επαφές μέσα στο ίντερνετ καφέ, χωρίς κανείς να τους πάρει χαμπάρι και ποια υπόθεση ήταν στο πιάτο. Μάλιστα. Πάντως, ένας τρομοκράτης ο οποίος έχει εμπειρία δεν θα πήγαινε ποτέ στο ίδιο ίντερνετ καφέ κάθε φορά για να μηνυματίζεται, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να είσαι πελάτης, δηλαδή να ακολουθώντας τους νομοτικούς κανόνες του εγκλήματος, γιατί για μένα είναι εγκληματίες οι τρομοκράτες, δεν θα πήγαινε ποτέ κανείς κάθε φορά στο ίδιο καφέ της Νέας Σμύρνης. Αλλά οι τρομοκράτες συνεργαζόμενοι με τους ποινικούς, τους οποίους έχουν μεγάλη ανάγκη για τις ληστείες, για να τους προμηθεύουν όπλα και όλα τα άλλα, την έχουν πατήσει αρκετές φορές. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θεοδόση Πάνου. Λοιπόν,
Ναι, ναι. Ναι. Βαγγέλη, λοιπόν, δείξε μας. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί αν είναι έτσι, δεν ξέρω τώρα. Και έχει βγάλει και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, στο διαδίκτυο εννοώ, υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η ομάδα Χρυσαυγητών. Συγγνώμη να σε διακόψω. Παρακαλώ θερμά τους τηλεθεατές, βάλτε τα τηλέφωνα μας. Βάλτε τα τηλέφωνα στην οθόνη. Θερμά τους τηλεθεατές, τους γονείς αυτής της συγκεκριμένης περιοχής του σχολείου που θα αναφέρουμε τώρα, να μας πάρετε να μας ενημερώσετε για το συμβάν. Είναι πολύ σοβαρό αν ισχύει αυτό το συμβάν. Εάν ισχύει λοιπόν το δημοσίευμα αυτό που το διάβασα μόλις τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, λέει: ομάδα Χρυσαυγητών με επικεφαλής τον υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λαγό εισέβαλε σήμερα το πρωί στο πρώτο δημοτικό σχολείο Νέου Εικονίου στο Πέραμα, τραμπουκίζοντας εναντίον δασκάλων και γονέων, σύμφωνα με καταγγελίες στην εφημερίδα. Το Νέο Εικόνιο είχε έρθει χθες, νομίζω, στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Χθες ήταν το Νέο Εικόνιο. Πάρτε τα παιδιά ένα τηλέφωνο. Μήπως ήταν από εκεί κάποια. Εννοώ τους καθηγητές, όχι τα παιδιά. Αυτό το δημοσίευμα, αυτό το ρεπορτάζ έβγαλε πριν από λίγα λεπτά μόλις ανακοίνωση ο Συνασπισμός, το κόμμα Συνασπισμός. Και λέει ότι οι προφυλακισμοί και η επίθεση εναντίον εκπαιδευτικών και μάλιστα παρουσία των μαθητών τους στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Εικονίου Περάματος από μέλη της Χρυσής Αυγής υπό τις διαταγές και την καθοδήγηση του υπόδικου βουλευτή Λαγού δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι. Τέτοια φαινόμενα, καταλήγει η ανακοίνωση, οφείλουν να καταδικαστούν από κάθε δημοκρατικό πολίτη. Εντάξει, να δούμε λίγο γιατί. Τι γίνεται. Και πώς να δούμε την πραγματική διάσταση για να δούμε τι έχει γίνει. Ναι, να δούμε τι έχει γίνει γιατί. Διότι εμείς, διαβάζοντας την είδηση, πήραμε τον αστυνομικό μας συντάκτη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης δεν έχει πληροφορηθεί την είδηση. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν τελικά έγινε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, εκλήθη η αστυνομία, τι ακριβώς έγινε. Είναι ένα ζήτημα αυτό, έτσι. Άρα, να δούμε ακριβώς πώς έχει η είδηση. Την είδηση δημοσιεύει μόνο η εφημερίδα των συντακτών. Στο διαδίκτυο, στο διαδικτυακό της τόπο. Έτσι, γνωστοποιήθηκαν λέει δάσκαλοι και γονείς, ενώ στο χώρο παραμένουν 40 χρυσαυγίτες. Έτσι λέει. Εμείς παραμένουν 40 χρυσαυγίτες. Ότι είναι ότι αυτή την ώρα είναι έξω από το δημοτικό σχολείο 40 χρυσαυγίτες. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει η εφημερίδα. Λέει η εφημερίδα. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να στείλουμε, να πάρουμε παρακαλώ πολύ στο σχολείο, να στείλουμε εκεί δημοσιογράφο, να δούμε τι συμβαίνει, διότι αν ευσταθεί η είδηση, βέβαια τη γράφει μια εφημερίδα με ένα κύρος. Και έβγαλα και ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι τσεκάρει. Τη γράφει μια εφημερίδα με ένα κύρος. Εάν υπάρχει εισβολή χρυσαυγητών στο σχολείο και προπυλακισμός καθηγητών, είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Να στείλουμε εκεί και τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων, παρακαλώ πάρα πολύ, για να ερευνήσουμε και να καλύψουμε το γεγονός. Αυτή την ώρα βέβαια στις 5 το απόγευμα δεν ξέρω ποιος να είναι εκεί στο σχολείο. Είναι μέχρι τις 4-4 κάτι, είναι φύλαξη συνήθως και μετά. Είναι 5 η ώρα. Εάν μας ακούτε από το σπίτι, αν γνωρίζετε κάτι για το περιστατικό που έλαβε χώρα σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών πάντα το πρωί σε σχολείο και μάλιστα δημοτικό σχολείο, τα παιδάκια του δημοτικού παρόντα στην εισβολή. Στο πρώτο δημοτικό έτσι, σχολείο, στο Εικόνιο, στο Πέραμα. Αν είναι Εικόνιο. Δημοτικό σχολείο, αυτό, μιλάμε δημοτικό για παιδάκια σχολείο. Του δημοτικού. Έτσι. Από 7 έως 12 χρόνια. Ωραία. Αυτό βέβαια το καταγράφουμε, παραλαμβάνω, από συγκεκριμένη πηγή, συγκεκριμένου συναδέλφου στην εφημερίδα των συντακτών. Μένει να κάνουμε και εμείς το δικό μας ρεπορτάζ, να το ερευνήσουμε. Θα πάμε εκεί να δούμε τι έχει συμβεί. Έχετε τα τηλέφωνα στην οθόνη για να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν γνωρίζετε κάτι για το περιστατικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυτόν τον χειμώνα η φύση έχει τη συνταγή. Olivotic. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα από φύλλα ελιάς. Πλούσιο σε ελαιοευρωπαϊνή, αντιμετωπίζει ιούς και βακτήρια του άνου αναπνευστικού και ενισχύει το ανασωπητικό. Olivotic. Η συνταγή του χειμώνα. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.
Νέα μεγάλη προσφορά. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια τριών τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για τον μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Αποκτήστε από 98 μόνο 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες πολυτελείας για τον μπάνιο σας και δώρο σετ ριχτάρια τριών τεμαχίων για να στολίσετε και να προστατέψετε το σαλόνι σας. Σήμερα σας κάνουμε και 4 ακόμα απίστευτα δώρα και μια υπέροχη κουρτίνα για τον μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Όχι 3, όχι 5, αλλά και τα 10 μαζί. Μόνο 49 ευρώ. Αυτή την προσφορά θα είναι κρίμα να τη χάσετε. Καλέστε τώρα στο 210-66-11000. Αποκτήστε σήμερα μόνο με 49 ευρώ και ένα πανέμορφο σετ σεντόνια και μια υπέροχη διπλή κουβέρτα και σετ πετσέτες ανωτέρας ποιότητας και δώρο και σετ τριχτάρια τριών τεμαχίων και μια υπέροχη κουρτίνα για τον μπάνιο σας και ένα κομψό ρολόι πρεμιέρ και μια σύγχρονη ομπρέλα και μια μοντέρνα κορνίζα για τις φωτογραφίες σας. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Τηλεφωνήστε τώρα στο